Βρισκόμαστε με τον Δήμαρχο Δυτικής Λεσβοταξιάρχη Βέρο και πρόκειται να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς δημότες και έχει να κάνει με τη σύνδεση κομβικών σημείων στη Δυτική Λέσβο. Ποια έργα δρομολογούνται για αυτό το θέμα και σε τι στάδιο βρίσκονται? Αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Δυτικής Λέσβου υλοποιεί ένα μεγάλο, ευρύ πρόγραμμα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης βασικών αγροτικών αξώνων, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν βεβαίως τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, παράλληλα όμως οδηγούν και στις εσωτερικές περιοχές. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε την δρόμο του Κρεμαστής μέχρι την επαρχιακή οδό Καλονής Πέτρας. Είναι ένας δρόμος μήκους 4 χιλιόμετρων και ο οποίος θα παραδοθεί σε περίπου 2 μήνες από σήμερα, θα έχει ήδη παραδοθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι οι οποίοι ήδη έχουν είτε δημοπρατηθεί ή πρόκειται για δημοπρασία. Πάμε λοιπόν. Έχουμε τον Άγρα Χίδηρα. Έχει γίνει η δημοπρασία, είναι στο τρίτο πρακτικό. Η εκτίμησή μας είναι σε 2 μήνες περίπου θα υπογράψουμε σύμβαση. Είναι ο Σκουτάριο Τζιχράντα. Το ίδιο. Βρίσκεται ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Υπάρχει ο δρόμος του Αγίου Στέφανου Παλιού, ο οποίος είναι ένας δρόμος που είχε δημοπρατηθεί από τον Τέος Δήμο Λέσβου. Υπήρξε μια εμπλοκή, επαναδημοπρατείται τώρα από το Δήμο Μυτιλήνης. Υπάρχει ο δρόμος Ταξιάρχης Γενή Λιμάνη, το οποίο είναι στο πάλι Μανταμάδος, ο οποίος είναι στο Αντώνης Τρίτσης. Έχει εγκριθεί και έχει δοθεί στον αρμό να προχωρήσει η δημοπρασία. Υπάρχει ο δρόμος Ποταμιάς, που είναι ο δρόμος από την Ανεμότια μέχρι την επαρχιακή οδό Καλονής Παρακύλων, το ίδιο και αυτό. Είναι 11 δρόμοι σε σύνολο. Συν τον δρόμο που έχουμε κάνει από την αρχή Άντισα μέχρι την Αγία Βαρβάρη, η οποία χτες κάναμε τις τελευταίες επαφές με τον κύριο Περιφερειάρχη, υπογράφουμε προγραμματική σύμβαση προκειμένου να εκτελεστεί αυτό το έργο από την περιφέρεια. Εμείς έχουμε εκπονήσει τη μελέτη. Που είναι από το Τσαμούδι λιμάνι μέχρι αρχαία. Αυτό έχει μπει ήδη στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας. Έχουμε εκπονήσει τη μελέτη, έχουμε πάρει τις εγκρίσεις, πάει για δημοπράτηση. Ο άλλος ο δρόμος που ξεκινάει από Ανεμόθηκη. Αυτή η Ποταμιά. Αυτή έχει εγκριθεί στον Αντώνη Τρίτση. Έχουμε ήδη κάνει την σύμβαση με το παρακαταθήκον και δανείων και είμαστε στη φάση δημοπράτησης και αυτό. Από εκεί και πέρα, τι άλλα έργα δρομολογούμε αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, θα κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις σε δρόμους. Ήδη έχουμε τελειώσει τη μελέτη που συνδέει τώρα την αρχή Άντισα με το Γαβαθά. Δηλαδή η συνέχεια, ώστε να το κλείσουμε όλο αυτό. Ετοιμάσαμε τη μελέτη η οποία είναι από το στάδιο Πολυχνήτου μέχρι τις θερμοπηγές της Λισμπορίου. Και αυτή έχει τελειώσει. Έχουμε τελειώσει μελέτες για παρεμβάσεις μέσα στο λεκανοπέδιο της Καλονής, είναι γύρω στις 500.000 και αυτή θα τη βάλουμε στο Αντώνη Στρίτση συμπληρωματική με τις άλλες. Και από εκεί και πέρα θα πιάσουμε την μελέτη για να κάνουμε το δρόμο από την Σκάλα Πολυχνήτου μέχρι την Αχλαδερή. Είναι ένας μεγάλος δρόμος και αυτός και πολύ βασικός. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, φτιάχνει και ετοιμάζει μελέτες για τους δρόμους από το Σίγρι μέχρι την Σκάλα Ερυσού, όπως και τον παραλιακό από τη Σκάλα Σκαμιάς μέχρι την Εφταλού. Δηλαδή, σας είπα ότι γίνεται μια μεγάλη σειρά οδών που τόσα χρόνια να είχαν φτιαχτεί και θα εξυπηρετήσει, σας είπα, και τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες και τουριστικά. Εκτός από τα έργα του οδικού δικτύου, τι άλλο δρομολογείται? Αναμένουμε τη χρηματοδότηση για το κλειστό. Τελειώνουμε τώρα τις παρεμβάσεις στα γήπεδα, ξεκινάμε άλλα. Έχει υπογραφεί προχθές και το γήπεδο της Άγρας. Το τεχνικό μας πρόγραμμα είναι πάνω από 105 έργα. Είναι πάρα πολλά. Χώρια αυτά τα οποία έρχονται. Δυστυχώς όμως η τεχνική μας υπηρεσία είναι ολιγομελής. Δηλαδή, να δώσω να καταλάβετε, χτες κατάλαβα ότι έχουν φύγει 6 μηχανικοί από τότε που έγινε η διάσπαση του Δήμου. Έχει αποδεκατιστεί η τεχνική υπηρεσία. Φτιάξαμε όμως τον αρμό μαζί με το Δήμο Λίμνο και το Δήμο Αγίου Ευστρατείου, που θα μας ξεμπλοκάρει και θα βοηθήσει ουσιαστικά. Ήδη κάναμε τις πρώτες προγραμματικές. Ένα θέμα που απασχολεί γονείς κυρίως είναι αυτό με τις παιδικές χαρές. Ήδη κατασκευάζονται 11 συν 4. Μία έχει τελειώσει, έχει πάρει και άιζον στο Μανταμάδο. 11 συν 4 κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή. Οι 11 είναι σε προχωρημένο στάδιο. Περιμένουμε την εισαγωγή των οργάνων. Τώρα η προεργασία έχει γίνει σε όλες. Και ξεκινάνε τώρα και οι άλλες 4 που μπήκαν στο Πράσινο Ταμείο. Οι άλλες 25 εγκρίθηκαν από τον Αντώνη Στρίτσης μέσω της περιφέρειας, γιατί εμείς δικαίωμα δεν είχαμε να υποβάλουμε αστικές αναπλάσεις, είμαστε μικρός δήμος και τα υποβάλαμε μέσω της περιφέρειας. Εγκρίθηκαν στο προηγούμενη συνεδρίαση, περιμένουμε να έρθουν οι εγκρίσεις για να τις δημοπρατήσουμε και αυτές. Οπότε θα κλείσουμε από όλες και θα υπάρχουν μέχρι και 2 παιδικές χαρές σε οικισμούς. Θα έχει κάθε οικισμός τη δικιά της και σε μερικούς οικισμούς θα υπάρχει και δεύτερη. Στο σύνολο τους πότε θα περιμένουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί? Κοιτάξτε, οι 15. Σύντομα, πολύ σύντομα. Είναι θέμα να έρθουν τα όργανα, ήδη έχουν παραγγελθεί
Δύο μήνες, τρεις μήνες δεν νομίζω να πάει παραπάνω. Συν τέσσερις. Οι υπόλοιποι 25 περιμένουμε να κάνουμε τη διαδικασία με το παρακαταθήκον για να δημοπρατηθούν.